Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Σκουπιανή Βουλή, όπου εκεί διεξάγεται η πρώτη ψηφοφορία για την οποία έχουν αναπτυχθεί προσδοκίες από το μεσημέρι, μετά μάλιστα και τα δημοσιεύματα σκοπιανών μέσων, μετά τα όσα μετέδωσε και νωρίτερα η ΕΡΤ, σε σχέση με το ότι ο ΖΑΕΦ έχει εξασφαλίσει τον αριθμό των βουλευτών που θέλει για να περάσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, αυτά είναι κάποιες πρώτες πληροφορίες, πρώτες εκτιμήσεις. Αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτόματα θα έχουν άμεσες συνέπειες για τις εξελίξεις και τη δυναμική που θα αποκτήσουν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και ασφαλώς και η οικονομία για όλους αυτούς τους λόγους στρέφεται σε αυτήν την κατεύθυνση και περιμένει να δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι υπάρχει σήμερα μια έκθεση της BNP Paribas η οποία φωτογραφίζει ακριβώς το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα όσον αφορά τις προσδοκίες των επενδυτών για την Ελλάδα. Το ένα είναι η ανάπτυξη η οποία παραμένει ισχνή, το άλλο είναι η προεκλογική περίοδος για την οποία υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα σε σχέση με παροχές προεκλογικές που θα δοθούν. Να πούμε ότι πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η υπόθεση των συντάξεων φαίνεται ότι έχει εξασφαλιστεί από την κυβερνητική πλευρά ώστε να μην υπάρξει μείωση και αρχίζει πλέον να δημιουργείται μια προεκλογική περίοδος στην οποία οι αγορές στηρούν μια στάση αναμονής. Αυτά αναφέρει η έκθεση BNP Paribas που θα την δούμε σε λίγο. Οι εξελίξεις επίσης στην Ιταλία είναι κρίσιμες, όπου εκεί υπήρξε και ενδοκυβερνητική ένταση, την οποία απέτρεψε ο Ματέο Σαλβίνι. Το ομόλογο υποχώρησε σχετικά, ήρθε πάλι προς την περιοχή ελαφρά υψηλότερα του 3,60. Δεν σημαίνει όμως ότι η Ιταλία έχει ισορροπήσει, ότι έχει εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και κυρίως ότι δεν θα αποτελεί μια ενδυνάμει εστία αποσταθεροποίησης για το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Παρά τα αυτά, το καλό είναι ότι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντράγκη έγινε αντιληπτό ότι η πορεία των ελληνικών ομολόγων, η πορεία των αποδόσεών τους, η πορεία δηλαδή του θεωρητικού κόστους δανεισμού, αρχίζει να απεγκλωβίζεται από την πορεία των Ιταλικών, το οποίο δείχνει ότι η ελληνική οικονομία αρχίζει να εμπνέει κάποια εμπιστοσύνη όσον αφορά την ασφάλειά της στους επενδυτικούς κύκλους. Παρά τα αυτά, είναι ένα μόνο πρώτο βήμα, χρειάζονται πολλά ακόμη, διότι στα τρέχοντα επίπεδα, με τα επιτόκια που υπάρχουν τώρα για τα ελληνικά ομόλογα, δεν μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί στις αγορές. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα έχουμε και το Λάμπρο Τζούμι στο δεύτερο μέρος να μας δώσει τα σχόλιά του, τις αναλύσεις του, διότι φτάσαμε στο σημείο να επανεμφανιστούν τα βαρέων βαρών αμερικανικά αντιτορπιλικά, 4 αμερικανικά αντιτορπιλικά με προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τις Τούρκες προκλήσεις και με το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, αλλά και τις απειλές της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πρόκειται λοιπόν για τορπιλικά κλάσης στο Arleigh Burke και ένα εξ αυτών είναι το USS Ross. Η Exxon Mobil διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές διασυνδέσεις όπως είναι γνωστό με το Αμερικάνικο κράτος, τον πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Rex Tillerson, έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ πριν τον Πομπέο. Το State Department έστειλε προημερών μήνυμα στην Άγκυρα διαμηνύοντας ότι αποθαρρύνει κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή. Πάμε να δούμε ένα πρώτο ρεπορτάζ που αφορά τις κινήσεις του Μπαρμπαρός και συνέχεια να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Με αφορμή την παρουσία της ελληνικής φρεγάτας Νικηφόρος Φωκάς, η Τουρκία επιχειρεί να συντηρήσει το σκηνικό έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας ισχυρίζονται ότι η ελληνική φρεγάτα παρενόχλησε το σεισμογραφικό σκάφος Μπαρμπαρός. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενή Σαφάκ έχει το προκλητικό τίτλο «Μείνετε μακριά από τα Μπαρμπαρός» και υποστηρίζει πως τουρκικές φρεγάτες και υποβρύχια που συνοδεύουν το σεισμογραφικό απομάκρυναν
την ελληνική φρεγάτα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η τουρκική εφημερίδα Βατάν, με ένα προκλητικό πρωτοσέλιδο που γράφει ελληνική παρενόχληση στη Μεσόγειο. Αν λάβουμε υπόψη και ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε την τριμερή σύνοδο στην Κρήτη, Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, όπου εκεί αναφέρθηκε και η πρόθεση να προχωρήσουν προς την ανακήρυξη της ΑΟΣ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό η Τουρκία το εξέλαβε και σαν μια προειδοποίηση. Απαιτείται άδεια από τις ελληνικές αρχές για τη διενέργεια ανάλογων ερευνών στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ανακοίνωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το τουρκικό ΙΠΕΞ απάντησε αναφέροντας ότι η επιμονή της Ελλάδας σε μια λυθής ισχυρισμούς δεν θα οδηγήσει σε τίποτε άλλο εκτός από το να ζημιώσει τις διμερείς σχέσεις και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τις εξουσίες στην υφαλοκρηπίδα της με βάση το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνουμε στην Ελλάδα να αποφύγει συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση στην περιοχή. Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για τις τουρκικές προκλήσεις, ενώ ούτε χιλιοστό πίσω διαμηνεί από το Ανατοϊκό Κέντρο και ο Πάνος Καμένος. Γνωρίζετε ότι το μήνυμα που έχει εκπέμψει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία ήταν απολύτως σαφές, για πρώτη φορά τόσο απολύτως κρυστάλλινο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Μαρτίου. Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν θα επιτρέψουμε μέσω της καλλιέργειας έντασης να δημιουργηθούν τελεσμένα. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε σε ό,τι με αφορά 3,5 χρόνια τώρα θα έλεγα ότι είμαι πρωτεργάτης της προσπάθειας να υπάρξουν γέφυρες, να υπάρξει διάλογος, να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες. Ο διάλογος είναι ακόμα πιο σημαντικός και απαραίτητος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό. Και βεβαίως θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι αταλάντευτα πολιτική υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, χωρίς όμως να παρασύρεται σε ανέξοδες εθνικιστικές κορώνες που μπορούν να μας παρασύρουν σε έναν δρόμο ληστηρό, να υπονομεύσουν τον αναγκαίο διάλογο που πρέπει να έχουμε με τη γείτονα χώρα, γιατί επαναλαμβάνω, η στρατηγική της Ελλάδας είναι να είναι και να δυναμώνει διαρκώς το ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Θα κάνουμε τα πάντα για να ζήσουμε μαζί, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα χιλιοστό πίσω στην προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Τουρκία αμφισβητεί ότι η περιοχή δυτικά της Κύπρου, βόρεια και δυτικά των οικοπαίδων 4 και 5 της Κυπριακής ΑΟΣ ανήκουν στην ελληνική πλευρά, ενώ η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένει στην περιοχή για να παρακολουθεί το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει η BNP Paribas για την ελληνική οικονομία, η πολύ γνωστή γαλλική τράπεζα. Η ελληνική κρίση έχει αφήσει τα σημάδια της στο δημόσιο χρέος, την ανεργία και τις τράπεζες, αναφέρει η ανάλυση της. Η Ελλάδα πρέπει να βρει μια δύσκολη ισορροπία τόνος της ανάπτυξης και διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, τονίζει η BNP Paribas, η οποία όμως θεωρεί ότι αυτή είναι μια δύσκολη αποστολή, καθώς η χώρα βρίσκεται στο τελευταίο 12μηνο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Αν και η ελληνική οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει, μέχρι στιγμής η απόδοσή της είναι χαμηλότερη των προσδοκιών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο λέμε κατά κόρον στις τελευταίες εκπομπές. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ήταν τελείως διαφορετικές προσδοκίες ένα χρόνο ή 9 μήνες πριν. Ήταν πολύ πιο υψηλές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ο τίτλος λοιπόν είναι Greece Life After Adjustment Programs, η Ελλάδα μετά τα προγράμματα προσαρμογής. Μετά την έξοδο από τα ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής βοηθείας, η κυβέρνηση Ελλάδας έχει ανακτήσει κάποια ελευθερία να δράσει, παρόλο που εξακολουθεί να είναι υπό ενισχυμένη εποπτεία. Η έβρεση των σωστών συμβιβασμών δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία της μεταξύ της ενίσχυσης, της εγχώριας ζήτησης, της διατήρησης, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών μακροπρόθεσμα, ιδίως την ώρα που η χώρα βρίσκεται ένα δεκάμηνο πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Όπως σημειώνει οι αναλυτές Γαλλικής Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής, η χώρα φαίνεται τελικά να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μετά από πολλά χρόνια που χαρακτηρίστηκαν από σχέδια προσαρμογής και αποστολές επιθεώρησης. Ωστόσο, η κρίση έχει αφήσει τα σημάδια στο δημόσιο χρέος, στην ανεργία και στις τράπεζες. Να δούμε τι λέει όσον αφορά την ανάπτυξη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν και η ανάπτυξη είναι μάλλον εδραιωμένη, η οικονομία παραμένει με χαμηλούς ρυθμούς επιτάχυνσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ανάπτυξη έφτασε στο 1,3% το 2017, αφού τροφοδοτήθηκε ουσιαστικά από την ανάκαμψη των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενώ η κατανάλωση των οικοκυριών παρέμεινε και παραμένει αδύναμη. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν ένα σενάριο ανάκαμψης με έντονη αύξηση των εξαγωγών, δυναμική δημιουργία θέσεων εργασίας και μια ισχυρή ανάκαμψη της αξιοπιστίας. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους και το ΑΕΠ αυξήθηκε για έκτο συνεχές τρίμηνο, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί από το 2006. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη φαίνεται να αγωνίζεται, να κερδίσει την ορμή της, με το ΑΕΠ μόλις να αναπτύσσεται στο 1,8% σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Δεδομένου του εύρους της κρίσης και της επακόλουθης έλλειψης δραστηριότητας, κάποιος πίστευε ότι η ανάπτυξη θα ήταν λίγο πιο ισχυρή, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη στα οποία εισερχόμεθα, που είναι έτη που κανείς τα βλέπει ως αναπτυξιακά. Υπάρχουν ακόμα μερικοί παράγοντες που δεν έχουν δώσει πράσινο φως για την επιτάχυνση της ανάκαμψης. Το τραπεζικό σύστημα είναι αδύναμο, αυτό το οποίο λέμε κατά κόρον από αυτήν την εκπομπή. Αν και βρίσκονται στο δρόμο προς τη βελτίωση, οι τράπεζες δεν διαθέτουν την ικανότητα να ενισχύσουν την προσφορά δανείων. Το σημαντικότερο ότι και το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι τόσο κακό, είναι λιγότερο ευνοϊκό από το 2017. Μιλάει για το διεθνές περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται μια αντικυκλική επιτάχυνση της ελληνικής οικονομίας στην ώρα που ο ευρωπαϊκός κύκλος δυστυχώς εισέρχεται σε φάση επιβράδυνσης. Χάσαμε δηλαδή το 2017. Θυμάστε όλοι, και αυτά έχουν σημασία, διότι του χρόνου, που θα είναι 2019, όποιος και να είναι κυβέρνηση, θα αντιμετωπίζουμε εμείς σαν οικονομία αντίστοιχα προβληματικά δεδομένα. Το 2017 λοιπόν, όπως θυμόμαστε όλοι, υπήρχε ακόμα η προσδοκία, ιδίως κατά την αρχή του, της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πακέτο της νομισματικής χαλάρωσης, που θα έδινε τη δυνατότητα να επιστρέψει από τότε η χώρα στις αγορές. Πόσο χρόνος έχει χαθεί από τότε, πόσα σημάδια, όταν είχε επιτευχθεί ήδη η δημοσιονομική προσαρμογή και έβγαινε το πρώτο μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, πόσος χρόνος χάθηκε. Αυτό είναι που πληρώνουμε σήμερα, και γι' αυτό η ανάπτυξη είναι αργή, γι' αυτό δεν μας φαίνεται στην καθημερινότητα, κυρίως όμως γι' αυτό έχουμε και το πρόβλημα να βγούμε στις αγορές. Να πούμε λοιπόν ότι συνολικά οι προοπτικές εξόδου από τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας αποκατέστησαν μεν την εμπιστοσύνη των οικονομικών παραγόντων. Η Γαλλική Τράπεζα λοιπόν αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί ελαφρά το 2019 σε 2,5% από 2% που θα είναι το 2018. Και για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ενισχύει η εγχώρια ζήτηση. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι η εγχώρια ζήτηση πρέπει να ενισχυθεί, ότι τα μοντέλα των μνημονίων ακριβώς πέτυχαν τους στόχους τους, δηλαδή αυξάνονται οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές και ο τουρισμός όμως δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία και τη βάση της κοινωνίας και της οικονομίας. Για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό αυτό, θα πρέπει και η εγχώρια ζήτηση να έχει το μερίδιό της και τη βοήθεια σε αυτό το κύμα της ανάκαμψης το οποίο καταγράφεται. Διότι η εγχώρια ζήτηση είναι εκείνη η οποία ψηφίσει σε εκλογές. Θα ψηφίσουν μόνο αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αποκτήσει την μεγάλη εξωστρέφεια μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες για να μπορέσει να έχει την εξωστρέφεια την οποία θα ήθελαν οι γνώστες, κατά τα άλλα, πιστωτές δανειστές. Είναι δύσκολο λοιπόν έργο, δεδομένου ότι αν και η ανεργία μειώνεται, λέει η έκθεση της BNP Paribas, εξακολουθεί να επηρεάζει το 20% του ενεργού πληθυσμού. Και την ενισχυμένη εποπτεία επίσης αναφέρει ότι
σε ένδειξη ανάληψη της δημοσιονομικής κυριαρχίας από την ελληνική οικονομική πολιτική, η κυβέρνηση Τσίπρα δημοσίευσε το τεράστιο πρόγραμμα της ανάπτυξης, με το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση ανεργίας και την αβεβαιότητα όσον αφορά την απασχόληση, με την αύξηση των κατώτων μισθών και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης, αναφέρει τα θέματα της ενέργειας και την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος. Για τις σημερινές και μελλοντικές κυβερνήσεις, μεγάλη πρόκληση θα είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών που δημιουργούνται από την κρίση και την αναζωογόνηση της εγχώριας ζήτησης, χωρίς να διακυβεύονται τα πρόσφατα ωφέλη από την ανταγωνιστικότητα. Η χώρα συμφώνησε για την ενισχυμένη εποπτεία, όπως εμφανίζει, όπως αναφέρει. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι η Ελλάδα θα αναιρεί τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων, αναφέρει στο συγκεκριμένο σημείο η ανάλυση. Τους επόμενους μήνες η συζήτηση με την Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το 2019. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην μείωση κατά 1% του ΑΕΠ στην συνταξιοδοτική δαπάνη, την οποία το Δούνου του θεωρεί απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών και να αποκατασταθεί ο κρίσιμος φορολογικός χώρος. Υποθέτοντας ότι η χώρα ανταποκρίνεται στους δημοσιονομικούς της στόχους, τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν πλήρως για την χρηματοδότηση των στοιχειοθετημένων μέτρων κοινωνικών δαπανών. Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, μόλις ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση Τσίπρα φαίνεται να θέλει να αναιρέσει αυτή τη δέσμευση. Πρόκειται ακριβώς για αυτά τα οποία λέμε σε σχέση με τις συντάξεις. Μόνο στο μέλλον μπορεί να πούν οι Ευρωπαίοι, των οποίων η εκτίμηση ελληνικής κατάστασης έχει αποκλίνει τακτικά, ότι θα αφήσουν, αν θα αφήσουν την κυβέρνηση να το πράξει. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και οι προσδοκίες των οικονομολόγων, οι οποίοι επηρεάζουν τους επενδυτές που μπαίνουν σε ελληνικούς τίτλους, είναι αρνητικοί και αισθάνονται αβεβαιότητα με την αναίρεση της μείωσης των συντάξεων, κάτι το οποίο οι πληροφορίες το φέρουν ως δεδομένο, το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση, οι συντάξεις δεν θα μειωθούν, δεν το βλέπουν θετικά, το βλέπουν σαν πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως θα έπρεπε να υπολογίσουν ότι το ακέραιο που θα παραμείνει αναμένεται το εισόδημα των συνταξιούχων θα συμβάλλει στη ζήτηση, θα συμβάλλει σε αυτό το οποίο ενδεχομένως θα είχε πρόβλημα στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης ή στην υποστήριξη της εσωτερικής ζήτησης. Πάμε να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης για να κλείσουμε αυτή την έκθεση, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αποτυπώνει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις προσδοκίες που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική οικονομία, γιατί δεν έρχονται λεφτά στην Ελλάδα, γιατί δεν μπαίνουν λεφτά σε ελληνικές μετοχές, γιατί δεν μπαίνουν λεφτά στα ελληνικά ομόλογα, γιατί δεν μειώνονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ώστε να μπορεί να βγει η χώρα στις αγορές και να δανειστεί. Για τους τελευταίους μήνες, οι οργανισμοί αξιολόγησης έχουν αργά και προσεκτικά αυξήσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, για την οποία η Αθήνα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για την οργάνωση της επιστροφής της στις κεφαλαία αγορές. Μετά από δύο επιτυχημένες προσπάθειες, το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και σε αρχές του 2018, η τρίτη έκδοση έχει αναβληθεί λόγω των εξελίξεων στην Ιταλία. Βέβαια, η χώρα δεν πιέζεται να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες, χάρη σε ένα ισχυρό μαξιλάρι ρευστότητας, για το οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες. Πάμε να δούμε τώρα πώς κλείνει η εβδομάδα για το χρηματιστήριο. Μια εβδομάδα στην οποία το χρηματιστήριο πήγε να συνέλθει, να κινηθεί προς 650 μονάδες, με κάποιες αφορμές, ξαναγύρισε. Και πάμε να δούμε σήμερα πώς κλείνουν οι τιμές για τις βασικές μετοχές του FTSE 25. Βλέπουμε εδώ πέρα μια εβδομάδα η οποία δεν κλείνει ούτε αυτή καλά, δεν υπάρχει αυτό το οποίο περιμένει κανείς, μια αλλαγή κλίματος επί το θετικότερο. Η αγορά κλείνει σε 624,81 μονάδες, μείον 1,12. Αυτό να πούμε ότι δεν αντέχει σοβαρή κριτική, διότι αυτά τα επίπεδα είναι επίπεδα χρηματιστηρίου πριν από χάνει κανείς το λογαριασμό, αν θέλει να γυρίσει τόσο πίσω, διότι πραγματικά είναι επίπεδα χρηματιστηρίου πριν από 30 χρόνια. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τις κυριότερες μετοχές. Ο ΤΕΣ το 9,60, μείον 0,21. Τιτάνας 19,92, συν 2,68, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχει να κάνει με μία ακόμα από τις παραδοσιακές, μεγάλες, ισχυρές δυνάμεις βιομηχανικές
δυνάμεις της χώρας, η οποία μεταφέρεται, εισέρχεται στο Euronext, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο, κατ' ουσίαν αποτελεί μία μετεγκατάσταση του Τιτάνα στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Ο Τιτάνας, ο οποίος θα αποχωρήσει σε πρώτη φάση από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, θα εισαχθεί στο Euronext, που είναι το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Αυτό το κάνει για να μπορέσει να εξασφαλίσει καλύτερους όρους χρηματοδότηση σαν επιχείρηση, διότι το country risk της Ελλάδας παραμένει υψηλό και το κόστος χρηματοδότησης είναι υψηλό. Παράλληλα όμως, οι μετοχές θα επανέλθουν δευτερογενώς στην χρηματιστηριακή ελληνική αγορά. Θα διαπραγματεύεται και εδώ ο Τιτάνας, όπως συμβαίνει με τη Βιοχάλκο. Να πούμε ότι αυτό έχει γίνει και από την Coca-Cola 3Ε και επίσης να πούμε ότι η φορολογία όσον αφορά τον όμιλο του Τιτάνα, από τη στιγμή που θα έχει τις δραστηριότητες του εδώ, θα συνεχίσει να γίνεται κανονικά. Εξάλλου και οι έδρες των φυσικών προσώπων και των βασικών εκπροσώπων της οικογένειας Κανελόπουλου και Παπαλεξόπουλου, που έχουν δημιουργήσει την Titan International για να κάνει την πρόταση της δημόσιας προσφοράς για να πάρει τις μετιστρέχουσες μετοχές και να τις ανταλλάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Θα ανταλλαγούν οι μετοχές και θα πάνε να εισαχθούν στο Euronext. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εδώ την κατοικία τους, έχουν εδώ τα αφημί τους, φορολογούνται εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας με ανέβηκε εξ αυτού του γεγονότος, 2.68, 19.92, δεν έγινε βέβαια και κάποιο θαύμα. Εκείνο που έχει μια ουσία είναι ότι και οι προνομιούχες μετοχές θα ανταλλαγούν με τις βασικές νέες μετοχές μία προς μία. Πάμε να πούμε λοιπόν ότι η ανταλλαγή θα είναι κατ' ουσίαν μία προς μία στα τρέχοντα επίπεδα. Στα 20.63 είναι ο μέσος όρος του εξαμήνου για τις κοινές, για όσους μείνουν στο τέλος και θέλουν να πάρουν μετρητά. Και στα 16.62 για τις προνομιούχες είναι ο μέσος όρος. Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους είναι ο βασικός στόχος, όπως είπαμε, για την κίνηση αυτή του Τιτάνα. Να πούμε λοιπόν ότι οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext και στο χρηματιστήριο Αθηνών και πάμε να δούμε πώς θα γίνει η ανταλλαγή. Να πούμε καταρχάς ότι οι σημερινοί μέτοχοι της Τιτάν: Ανδρέας Κανελόπουλος, Λεωνίδας Κανελόπουλος, Νέλος Παναγιώτης Κανελόπουλος, Τάκης Παναγιώτης Κανελόπουλος, Παύλος Κανελόπουλος, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Ελένη Παπαλεξοπούλου. Από κοινού ιδρυτές ίδρυσαν και κατέχουν μέχρι σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Titan Cement International. Οι ιδρυτές κατέχουν συνολικά 19.600.577 μετοχές του Τιτάνα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,16% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Titan. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας, γιατί θα πούμε κάποια πράγματα για τον Τιτάνα και παρερχόμεθα στον πίνακα συνέχεια. Οι ιδρυτές λοιπόν κατέχουν συνολικά 19.600.577 μετοχές του Τιτάνα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,16% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Και 14.330.705 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,60% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν. Από δυνάμει λοιπόν, όπως αναφέρεται, από 18 Οκτωβρίου 2018 τη συμφωνία τους, οι ιδρυτές κατέστησαν τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι ανταλλαγές θα γίνουν ως εξής. Η ημερομηνία καταρχάς της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Titan Cement International εκκίνησε διαδικασία δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και στους οποίους υπέβαλε το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο λοιπόν της παραγράφου 1, η Titan Cement International προσφέρει μία μετοχή του ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή μετοχή, μία μετοχή του ανταλλάγματος για κάθε μία προνομιούχο μετοχή, κερδισμένη η μετοχή των προνομιούχων, η οποία σε κάθε περίπτωση προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα οι προσφερόμενες μετοχές εντός περίοδου αποδοχής. Οι μέτοχοι λοιπόν, οι κάτοχοι των κοινών μετοχών που αποδέχονται νόμιμα και έγκαιρα τη δημόσια πρόταση ανταλλαγής,
θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν για κάθε μία προσφερόμενη μετοχή μία μετοχή του ανταλλάγματος τηρούμενη σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή μία μετοχή του ανταλλάγματος τηρούμενη σε λογιστική μορφή στο σύστημα Άιλον Τίτλων SAT μέσω της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία. Αυτή είναι χοντρικά η διαδικασία η οποία θα υπάρξει και ασφαλώς αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι ότι αυτή η μετοχή που θα ανταλλαχθεί θα διαπραγματεύεται συνέχεια στο Euronext, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Μέτρα το Βέλγιο, κάτι ακριβώς που έχει κάνει και η Βιοχάλκο και παράλληλα θα διαπραγματεύεται και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Να πούμε ότι όπως έχουν εξελιχθεί για το χρηματιστηριακό τομέα τα πράγματα μέχρι τώρα, η κύριη όγκη συναλλαγών για την Coca-Cola είναι στο εξωτερικό και ένα 30% με 25% στην Ελλάδα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών της Βιοχάλκο και του ομίλου αυτού γίνεται κυρίως στην Ελλάδα. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν, σκοπός της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής δεν είναι η απόκτηση του ελέγχου της Τιτάν, αλλά η διευκόλυνση της αγωγής Τιτάν και των θυγατρικών της εφεξής όμιλος Τιτάν στο Euronext Βρυξελών μέσω της αγωγής προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της Τιτάν, σημαίνει International, στην αγορά κινητών αξιών. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες μετοχές, να δούμε πώς έχουν κλείσει την εβδομάδα. Βλέπουμε πάντως ότι αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση η οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δίνει ένα θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία, διότι μια ακόμα μεγάλη παραδοσιακή βιομηχανία δράτεται της ευκαιρίας και μεταφέρει την χρηματοοικονομική της έδρα, για να το πούμε έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Και βεβαίως αυτό δεν δείχνει εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Motor Oil 21-15-386. Motor Oil, η οποία έχει γράψει πολύ υψηλά νούμερα για αυτή τη χρονιά σε σχέση με τις αντίστοιχες μετοχές. Πέφτει και αυτή τώρα θύμα αυτής της διορθωτικής τάσης η οποία υπάρχει. Κατήφορος χωρίς τέλος για τη μετοχή της Εθνικής. 1-42-90-2-32. Κάθε μέρα με τη μέρα σας λέμε τα επίπεδα που χάνει η Εθνική. Ξεκίνησε από τα 2,5-2,4 ευρώ όταν έγινε ο υποδεκαπλασιασμός του αριθμού των μετοχών, διότι αυτό το 1,42 μη σας ξεγελάει, είναι 14 cents. Η Εθνική πηγαίνει προς το ιστορικό κατώτατο ακολουθώντας την πορεία ενός πλοίου που βυθίζεται και έχει ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσει εκεί που θα φτάσει. Δυστυχώς και αυτό δείχνει ότι η αγορά, παρά το γεγονός ότι δίνει τα μηνύματά της, η διοίκηση της τράπεζας δεν αντιδρά. Βλέπουμε ότι Jumbo 0,31, 12,66, Jumbo UP έχει σταθεροποιηθεί, η Αλφα επίσης αδυναμία μείον 2, 1,12, είναι σταθερή κακή εικόνα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Βλέπουμε ότι και η Eurobank σήμερα έσπασε τα 50 cents, 0,49,72. Και βεβαίως δεν υπάρχει μέσα στις μετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές η μετοχή της Πειραιώς, για την οποία οι συναλλαγές μειώνονται συνέχεια. Οι υπόλοιπες μετοχές, χωρίς κάποιο ειδικό ενδιαφέρον, σταθεροποιημένος ο ΟΠΑΠ, 13-13%, αυτή είναι η κερδισμένη της ημέρας Τιτάν Προνομιούχος, και είπαμε για τον Τιτάν Προνομιούχος, από τη στιγμή που και οι μέτοχοι της Προνομιούχου θα ανταλλάξουν κατ' ουσίαν, θα έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους μετόχους της κοινής. Αδικαιούται λοιπόν αυτή η μετοχή να έρθει και να κλείσει τον gap που υπήρχε με τη μετοχή του κοινού Τιτάνα. Άρα λοιπόν αυτοί που είχαν την υπομονή να κρατήσουν μακροπρόθεσμα την προνομιούχο μετοχή του Τιτάνα, έφτασε η ώρα να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους και να περιμένουν την ανταλλαγή, ώστε να βγουν πολλαπλά κερδισμένοι ή να πουλήσουν ρευστοποιώντας και καταγράφοντας αν έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή κέρδη από την ευνοϊκή για αυτούς εξέλιξη. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές όμως, οι οποίες δεν έχουν και αυτή κάποια θετική πορεία πλην του Τιτάνα, που αφορά ένα ειδικό γεγονός το οποίο έχει να κάνει με την ανταλλαγή για έξοδο από το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Εκτέρνα, η οποία ήταν από τις πολύ σταθερές μετοχές χρονιάς, ακολουθεί και αυτή μια πτωτική πορεία λόγω της διόρθωσης στο μείον 2,470. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν,
πάντα με το βλέμμα στην Βουλή των Σκοπίων, όπου οι προσδοκίες, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες, έχουν αλλάξει και είναι θετικές όσον αφορά στην προοπτική που υπάρχει ο ΖΑΕΦ να έχει εξασφαλίσει τους 8 για να περάσει συνταγματική αναθεώρηση και κατά συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ένα καθοριστικό γεγονός το οποίο έχει να κάνει με τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν το χρόνο των εκλογών και φυσικά για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της οικονομίας. Η οικονομία έχει το μάτι της, το βλέμμα της στραμμένο σε αυτά. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο η ανάλυση της έκθεσης της BNP Paribas που εξηγεί γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στην ελληνική οικονομία και στην πραγματική αλλά και στις προσδοκίες για τους ελληνικούς τίτλους ακριβώς στέκεται στις πολιτικές εξέλιξεις. Όταν έχουμε τον κύριο Τζούμι στη γραμμή. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τζούμι στη γραμμή. Πριν πάμε στον κύριο Τζούμι, να πούμε ότι σήμερα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης και η φωλή-φωλή στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κατάθεση πτώχευσης που κάνει η CityLink στη θυγατρική στην Αγγλία. Φαίνεται ότι η φωλή-φωλή πάει προς πλήρη διάλυση και ασφαλώς αυτά τα οποία είχαμε πει από την αρχή της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου μας επιβεβαιώνουν πλήρως. Διότι υπήρχαν πληροφορίες που έλεγαν ότι άλλες θα είναι οι εξελίξεις και ότι κάποια deals τα οποία θα γινόντουσαν θα οδηγούσαν αυτήν την υπόθεση σε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, κύριε Τζούμι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Τζούμι, θέλω μια πρώτη εκτίμηση από εσάς, μιας και τα θέματα τα παρακολουθείτε και τα γνωρίζετε, εάν ουσιαστικά σήμερα έχει αλλάξει κάτι και αν βλέπετε ότι μπορεί να δούμε τελικά να εξασφαλίσει ο ΖΑΕΦ τους βουλευτές που πρέπει από την αντιπολίτευση στο να προχωρήσουν και να ψηφίσουν τη συνταγματική αναθεώρηση και αν αυτό τελικά επιτευχθεί, τι μπορεί να σημάνει για τις εξελίξεις σε σχέση και με εμάς. Ναι, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν έντονες παρασκηνιακές διεργασίες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ΖΑΕΦ έχει βρει τους 80 ψήφους που απαιτούνται για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν να ξεκινήσει η ψηφοφορία, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λέγεται ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει στη Βουλή των Σκοπίων απόψε το βράδυ ή αν δεν γίνει αυτό θα την πάνε για τη Δευτέρα, γιατί εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται στα Σκόπια ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το οποίος έκανε και μια δήλωση σήμερα. Ναι, ναι, είχε κάνει δήλωση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά... Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Φύρο πέραν της συμφωνίας των Πρεσπών, έτσι. Από την άλλη πλευρά, το ΒΜΡΟ λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και τελικά η συμφωνία δεν θα περάσει. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ακόμη και σήμερα, αν δεν γίνει αυτό ή αύριο, ο ΖΑΕΦ έχει δυνατότητα μέχρι και την Τετάρτη το χρονικό όριο για να προχωρήσει στην υλοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως είναι κατανοητό νομίζω, η συμφωνία δεν αφορά ένα διμερές θέμα, αλλά αφορά ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα που έχουν σχέση τόσο με τη Ρωσία από τη μία πλευρά, όσο και με τις ΗΠΑ και τον γερμανικό παράγοντα από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία την περιοχή των Σκοπίων, του Κωσόβου και γενικά των Βαλκανίων την έχουν εντάξει μέσα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Και όχι μόνο, οποιαδήποτε μετακίνηση προϊόντων, αγαθών, αν έχουμε στο μυαλό μας ένα χάρτη θα δούμε ότι οτιδήποτε διακινείται ακόμη και από την Κίνα που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός παράγοντας θα πρέπει να γίνει μέσω από το κανάλι του Σουέζ, να έχει ως τερματικό τη Θεσσαλονίκη και από εκεί να ξεκινήσει και να πάει προς την κεντρική Ευρώπη. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι η περιοχή των Βαλκανίων έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την Δύση. Από την άλλη πλευρά τώρα η Ρωσία πάντα ήθελε να έχει λόγο στην περιοχή. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το σημερινό πρόβλημα, το σκοπιανό, όπως το λέμε, έχει τις ρίζες του στο κίνημα του πανεσλαβισμού, το οποίο υιοθέτησε η Ρωσία από τα μέσα του 19ου αιώνα για να ενώσει όλους τους Σλάβους κάτω από ρωσική ομπρέλα με απότερο στόχο να βγει στο Αιγαίο και καταλήξαμε τελικά στην εξέγερση του Ήλιτεν και στη Μακεδονία για τους Μακεδόνες. Και εκτός αυτού η Ρωσία έχει και τα σοβιετικά κατάλοιπα μέσα της όταν
όταν μοιράστηκε ο κόσμος με την συνθήκη της Γιάλτας το 1945, η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση έλεγχε όλη την περιοχή εδώ των Βαλκανίων πλην της Ελλάδος. Συνεπώς λοιπόν εδώ μιλάμε για τεράστια συμφέροντα, άρα λοιπόν θα βρούνε... Και σε ιστορικό επίπεδο και σε τρέχον επίπεδο, ναι. Πάντως οι Αμερικάνοι πιέζουν, είναι προφανές. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα και συγκεκριμένα σε αναταράξεις που έχουν ανακύψει στην Κυπριακή ΑΟΣ και πάλι. Πράσαμε ένα έρημο καλοκαίρι, όμως οι Τούρκοι επαναφέρουν το θέμα. Είδαμε ότι έχουν κάνει μια σειρά προκλητικών δηλώσεων και πάλι και είδαμε ότι σήμερα τα Αμερικάνικα τορπιλικά κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, πάνω σε αυτό, τώρα, κύριε Τζούμη, ήθελα μια εκτίμηση πώς βλέπετε τις κινήσεις της Τουρκίας και πού βλέπετε να δημιουργείται, να καταλήγουμε σε ποια μορφή ισορροπία, μιας και έχουμε και ένα Κυπριακό το οποίο ακολουθεί στην ατζέντα. Ναι, από ό,τι φαίνεται η Τουρκία θα κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων στο οικόπεδο 4. Το 4 είναι δυτικά της Κύπρου. Είναι το πρώτο οικόπεδο δηλαδή, που συναντάμε αν έχουμε έναν χάρτη όπως έχουν οριοθετηθεί τα οικόπεδα. Είναι το σημείο που εφάπτεται η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία βέβαια δεν την έχουμε ανακηρύξει ακόμη, με την Κυπριακή. Εκεί έχει μαζευτεί ο όγκος των δυνάμεων. Είναι το Μπαρμπαρός, το τουρκικό ερευνητικό. Δεν μιλάμε για πλατφόρμα εξορίξεων, μιλάμε για ένα ερευνητικό σκάφος. Και έχει επίσης η Τουρκία 4 δυνάμεις επιφανείας. Η Ελλάδα έχει στείλει τον Νικηφόρος Φωκάς. Και η Αμερική έχει στείλει 4 τορπιλικά, όπως πολύ σωστά αναφέρεται. Αλλά θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για μια ακόμη φορά, εάν πάμε σε κλιμάκωση της έντασης, θα τηρήσουν τη στάση του ποντίου πιλάτου, την οποία μας έχουν συνηθίσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να εμπλακούν σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η Τουρκία... όπως είπα και στην αρχή, έχει σκοπό να εντείνει το θέμα, να εντείνει την κλιμάκωση της πρόκλησης. Πάντα η στρατηγική που ακολουθάει απέναντι στη χώρα μας είναι η στρατηγική, λεγόμενη στρατηγική του εξαναγκασμού, δηλαδή να πετύχει τους σκοπούς της και τους στόχους της χωρίς να προκληθεί αντίσταση από την πλευρά μας. Και έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία, αν δούμε και τις προηγούμενες κρίσεις, ότι η Τουρκία και δείχνει την πρόθεση για την κλιμάκωση μιας κρίσης και νομίζω αυτό θα συμβεί και τώρα, αλλά δεν είναι πρόθυμη να οδηγηθεί σε πολεμική σύραξη μεγάλης κλίμακας. Μάλιστα. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια... Το λέω πάντως, κύριε Τζούμη, διότι εδώ αυτό που λέτε είναι η μία πλευρά της εικόνας. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα μακροπρόθεσμα σχέδια που μιλούν για τον East Med, ο οποίος θα συνδέσει την πλευρά του Ισραήλ με την πλευρά της Κύπρου και την πλευρά της Κρήτης. Έχουμε τον Eurasia Interconnector, ο οποίος αντίστοιχα είναι ένα έργο το οποίο ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Έχουμε την παρουσία της Αιγύπτου. Έχουμε τις σχέσεις του Σίσι, ο οποίος εκτός από εξαιρετικές σχέσεις με τον Τραμπ έχει και με τον Πούτιν. Και έχουμε λοιπόν εκεί ένα ενεργειακό σταυροδρόμι, το οποίο δεν είναι μόνο η Κυπριακή ΑΟΣ όπου εκδηλώνει η Τουρκία την αντίδρασή της, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλές μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες είναι καθαρά οικονομικές και αυτό είναι το ζήτημά μας. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία παίζονται στην ευρύτερη αυτή γεωπολιτική ζώνη και άρα με βάση αυτό εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο του πώς εκτιμάτε ότι η Τουρκία θα οικοδομήσει τη συνολική στρατηγική της. Κοιτάξτε, κύριε Μπουρέλη, νομίζω ότι πολύ σωστά το θέσατε το θέμα σχετικά με όλους τους διεθνείς παράγοντες που βρίσκονται εκεί και με τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αλλά η Τουρκία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι δεν θα πάει να δημιουργήσει πρόβλημα ούτε με την Αίγυπτο ούτε με το Ισραήλ. Ακόμη και τώρα φαίνεται ότι η Τουρκία επιλέγει το οικόπεδο 4, που αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν. Το οικόπεδο 4 αφορά εμάς, την Κύπρο και την Τουρκία. Μάλιστα. Η Τουρκία προφανώς θέλει να ακυρώσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε για τον East Med. Αν γίνει κάτι τέτοιο, αλλάζει τελείως
η ενεργειακή δίωδος, η Τουρκία βρίσκεται εκτός του ενεργειακού σχεδιασμού. Ένα αυτό, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το επόμενο διάστημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, περιμένουμε τις συνομιλίες, να αρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Η Τουρκία θέλει μέσω μια συνένεση με τους δικούς της όρους να μπει μέσα στο παιχνίδι και να μπει, να εκμεταλλευτεί και αυτή, να μπει μέσα στην διαχείριση και στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Αυτό επιδιώκει. Δηλαδή δεν περιμένω ότι η Τουρκία θα εμπλέξει στην οποιαδήποτε κλιμάκωση τις επόμενες μέρες το Ισραήλ ή την Αίγυπτο. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Να πούμε ότι, κύριε Τζούμι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι στις 10 το βράδυ ξεκινάει η ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Και να πούμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα και πάλι, να πούμε ότι το δεκαετές ιταλικό έκλεισε σήμερα σε απόδοση το 3,53% από 3,78%. Αυτό δείχνει ότι αρχίζει να υπάρχει πάλι μία τάση, θα έλεγε κανείς, κατευνασμού στην ανησυχία που υπάρχει και στην αβεβαιότητα που διαφαίνεται στην ιταλική οικονομία, χωρίς βέβαια ακόμα το θέμα να έχει κλείσει. Πάμε λοιπόν να επανέλθουμε στο χρηματιστήριο να δούμε αναλυτικά τις τιμές του Φούτσι 25, μιας και κλείνει η εβδομάδα, ώστε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα. Πάμε εδώ λοιπόν να δούμε μία προς μία τις μετοχές, τις βασικές μετοχές του Φούτσι 25, και βλέπουμε ότι πλην του Ελάκτορα, ο οποίος κάνει μία αντίδραση από τα πολύ χαμηλά στο 1,2980, όλες οι μετοχές είναι στο κόκκινο. Βλέπουμε ότι η Βιοχάλκο έχασε σήμερα σημαντικό έδαφος, πήγε στο μείον 4. Η Βιοχάλκο είναι μία μετοχή η οποία έφυγε από την Ελλάδα, έχει κάνει αυτό που πάει να κάνει ο Τιτάνας, ο οποίος αποχωρεί για να επανεισαχθεί δευτερογενώς. Η Βιοχάλκο το έχει κάνει. Βλέπουμε ότι έχασε σήμερα 4,7% και δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα με την κεφαλαιοποίηση Βιοχάλκο, παρά το γεγονός ότι έγινε αυτό που αυτή τη στιγμή πάει να κάνει ο Τιτάνας. Και επίσης να πούμε ότι τα ελληνικά πετρέλαια είναι στο 6,96. Τα ελληνικά πετρέλαια μεταξύ 15 στην περίοδο της 15 Νοεμβρίου θα έχουν το νέο βήμα για την εκδήλωση των ενδιαφερόμενων που θα υπάρχουν για την ιδιωτικοποίηση. Εκεί θα δούμε πραγματικά αν ενδιαφέρεται η Vitol και πόσο ενδιαφέρεται και η Glencore, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που υπάρχουν. Δεν είναι ιδιαίτερα, θα έλεγε κανείς, ενθουσιώδεις οι προοπτικές, αλλά βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα πριν φτάσουμε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Να δώσουμε μία ακόμα είδηση, πάμε στην επόμενη στήλη, ότι εγκαινιάστηκε σημαντικό διυλιστήριο ύψους 6,3 δις δολαρίων της Αζέρικης Σοκάρ στη Σμύρνη. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλη επένδυση την οποία πραγματοποίησε η Σοκάρ στη Σμύρνη, παρά το γεγονός ότι εδώ ήθελε με πολύ λίγα χρήματα να πάρει το ΔΕΣΦΑ. Και πάμε να δούμε εδώ την επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε τις υπόλοιπες μετοχές. Βλέπουμε ότι η ΕΧΑΕ, η οποία είναι ένας δείκτης για την πορεία του χρηματιστηρίου, συνεχίζει και αυτή την κατηφόρα. Έφτασε κοντά στα 4 ευρώ, 4,11. Μην ξεχνάμε ότι είχε γράψει και 6. Και δείχνει, απεικονίζει αυτή η εικόνα της την κακή πορεία και την αδυναμία εν γέννη του χρηματιστηρίου, όπως την απεικονίζουν και όλοι οι δικτοβαρείς τίτλοι. Πάμε και στην τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε την τελευταία στήλη. Μας ξεγελάει το γεγονός ότι ο ΟΛΠ δείχνει οριακά ανωδικός. Ο ΟΛΠ είναι μια μετοχή η οποία όλο το χρόνο παίζει σε μια διαφορά 1-1,5 ευρώ. Μια πολύ σταθερή μετοχή και μια μετοχή μεγάλης αξίας, στην οποία, όπως ξέρουμε, ο έλεγχος του ΟΛΠ αυτή τη στιγμή ανήκει στην Κόσκο. Λοιπόν, 8,54 ο ΠΑΠ, ο οποίος δείχνει ότι έχει μια καλή αντίσταση, παρά το γεγονός ότι το χρηματιστήριο έχει χάσει έδαφος, δεν έχει τις τελευταίες μέρες ο ΠΑΠ γράψει νέες απώλειες.
Και βλέπουμε και τις υπόλοιπες συμμετοχές, οι οποίες δεν έχουν κάποια διαφορετική εικόνα. Στα 6,26 ήταν ενεργειακή πιο κοντά από όλες στα υψηλά που έχει γράψει φέτος. Πάμε να δούμε τώρα τις διεθνείς αγορές. Εδώ έχουμε τις διεθνείς αγορές. Έχουμε τον Dow Jones, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει εκεί στα επίπεδα των 25.500 μονάδων, 11.500 ο DAX, και βλέπουμε ότι και ο χρυσός γύρισε λίγο πίσω, ο χρυσός ο οποίος μπορεί να είναι η επιλογή για το επόμενο διάστημα, καθώς και κέρδη μπορεί να δώσει σε σχέση με την δολαριακή ισχυροποίηση, εάν θέλει κανείς να δει την πορεία του νομίσματος, αλλά και να ανέβει το μέταλλο, διότι, γιατί ακριβώς μπορεί να είναι το αντιστάθμισμα σε ένα ρίσκο που έχουν οι αγορές όσον αφορά μια μεγάλη διακύμανση την οποία μπορεί να κάνουν, ενδεχομένως να δούμε και μεγάλες διορθώσεις, και ασφαλώς εδώ ο χρυσός μπορεί να έχει ενδιαφέρον για να ακολουθήσει μια τελείως αντίθετη πορεία. Πάμε να δούμε και τις οτιμίες. Εδώ έχουμε τις οτιμίες. Βλέπουμε το ευρώ με το δολάριο κάτω από το 1,15. Το δολάριο είναι ισχυρό. Το δολάριο αναμένεται να μείνει ισχυρό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν. Τα επιτόκια του ανεβαίνουν. Ασφαλώς ο συνδυασμός τοποθετήσουν αυτή τη στιγμή σε μέταλλα τα οποία κινούνται σταθερά και ανωδικά και στο δολάριο δείχνει στους κεφαλαιούχους υπεροχή έναντι asset τοποθετήσεων περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ. Και επίσης βλέπουμε ότι επανήλθε η ισορροπία μεταξύ ευρώ και στερλίνα στο 0,88. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας και πριν κλείσουμε να δώσουμε ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι η ΔΕΠΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα άνοιγμα της τάξης των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα πολλά θέματα που ανακύπτουν, καθώς η ΔΕΠΑ εισέρχεται πλέον στη φάση αναδιάρθρωση και του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων δικτύων εμπορίας, αλλά και της ιδιωτικοποίησης, η κυβέρνηση και οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να διαχειριστούν παράλληλα το ζήτημα των χρεών της λιπασματοβιομηχανίας ΕΛΦΕ. Είναι η γνωστή τα λοιπάσματα της Καβάλας, που είναι ακόμα συμφερόντων Λαβρέντι Λαβρεντιάδη προς την εταιρεία αερίου. Το χρέος ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνεται διαρκώς, ενώ η ΔΕΠΑ συνεχίζει την τροφοδοσία της ΕΛΦΕ με βάση τις συμβάσεις που υπέγραψε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ από το 2016. Συμβάσεις αυτές έδιναν τη δυνατότητα στην ΕΛΦΕ για την αγορά φυσικού αερίου να παραδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές διαφόρων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και επιταγών offshore εταιριών στην Κύπρο, συνδεδεμένων με την ίδια την ΕΛΦΕ. Αυτό λοιπόν το θέμα, το οποίο δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί δραστικά και για το οποίο ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και έχει φτάσει μέχρι και την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Άριο Πάγο, αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε προβληματίζει τις εξελίξεις που, καθώς υπάρχει μία προετοιμασία για να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις της ΔΕΠΑ, η διάσπαση, η πώληση κομματιού της, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί κατά την τελευταία αξιολόγηση, είναι υποχρεώσεις μεταμνημονιακές, συμβάλλουν σύμφωνα με την ολοκλήρωση του μνημονίου στην αναδιάρθρωση της ενεργειακής αγοράς, και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν κατά την περίοδο την τελευταία σε σχέση με την ΔΕΠΑ κατ' ουσίαν άλλαξαν και εκτονώθηκαν όταν ο Υπουργός Ενέργειας αντικατέστησε τον προηγούμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Κιτσάκο, με τον κύριο Τζόρτζη, ο οποίος ανέλαβε πριν από μήνες τη ΔΕΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο, το οποίο μπλοκάρει τις εξελίξεις οι οποίες είναι μπροστά και σίγουρα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στον ενεργειακό τομέα, όπου η δική μας εκτίμηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι βασικά το ζήτημα της ΔΕΗ, όσο είναι το ζήτημα της ΔΕΠΑ. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το βράδυ, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού Δευτέρα το βράδυ στο Blue Sky Economy.